Μικρός είναι, σύμφωνα με το Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Απαγιωτρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο απολογισμός της πλημμυρισμένης έκτασης στον Εύρο, μιας και έληξε η κατάσταση συναγερμού στην περιοχή, με τον κίνδυνο πλημμυρών να απομακρύνεται προς το παρόν, καθώς η δρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και της απογειτρωμένης διοίκησης ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Δεν προήλθαν οι όποιες ευτυχώς μικρές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Εύρου, του νομού Εύρου, αλλά από ενέργειες όπως που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των φραγμάτων στη Βουλγαρία. Και αυτό ήταν που ανάγκασε και τον Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Αντιπεριφερειάρχη, τους υπηρεσιακούς παράγοντες όλους, να επισκεφθούν και στο Χάσκοβο εκεί τους αντίστοιχους, να κάνουν μια σύσκεψη, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει έλεγχος αυτών των υδάτων, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε τα παλαιότερα χρόνια, που πλημμύριζαν κατοικημένες περιοχές κλπ. Δεν ξέρουμε βέβαια τι μπορεί να μας προκύψει στο μέλλον. Όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι η καλή συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ χωρών σε τέτοιες καταστάσεις, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο μειωμένες οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κοκολάκη, όσον αφορά τον απολογισμό των καταστροφών, ποιος είναι στον Εύρο? Κοιτάξτε, αυτό είναι κυρίως ανάμεσα σε αναχώματα και βέβαια υπήρξε και ένα ανάχωμα το οποίο δημιούργησε κάποιο πρόβλημα εκεί στην περιοχή, στα Λάβαρα κοντά, όπου ήταν από, όχι από τον ίδιο τον Εύρο ή τον Ερυθροπόταμο ή τον Άρδα, αλλά από ένα ρέμα που κατέβαινε από τα ορεινά της περιοχής. Και βέβαια αυτό είναι η εκτίμηση από εκεί και πέρα, όταν έχεις τέτοιες πλημμύρες γίνεται από τον ΕΛΓΑ. Τέλος, ο ίδιος σημείωσε ότι όλοι οι μηχανισμοί συνεχίζουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το επόμενο διάστημα, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση στην περιοχή.